παρατεταμένα lockdown μεταξύ άλλων έχουν βάλει στον πάγο και τις σχολές οδήγησης και τα διπλώματα. Αυτό συσσωρεύει αιτήσεις υποψηφίων οδηγών αλλά και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Μόνο στην κεντρική Μακεδονία έχουν μαζευτεί 10.000 αιτήσεις υποψηφίων οδηγών. Πανελλαδικά αγγίζουν τις 50.000. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι σχολές οδηγών στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν στις 2 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα νωρίτερα από τις αντίστοιχες σχολές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο φόρτος των αιτήσεων πλέον είναι τέτοιος που μπορεί κάποιος να περιμένει ακόμα και έναν χρόνο για να βγάλει δίπλωμα οδήγησης. Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη μίλησε νωρίτερα ο Απόστολος Κωνσταντινάκης, είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών του Νομού Θεσσαλονίκης, Λευκός Πύργος. Όπως μας είπε, είμαστε κλειστά από τις 2 Νοεμβρίου. Ακυρώθηκαν τα πάντα, έχει παγώσει η διαδικασία και υπάρχουν στην αναμονή πάρα πολλοί υποψήφοι. Το διάστημα που είμαστε κλειστά είναι από τις 2 Νοεμβρίου του 20. Υπάρχουν και φυσικά και κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που είναι νωρίτερα από το συγκεκριμένο διάστημα. Και δεν είναι και το μόνο διάστημα που ήμασταν κλειστά μέσα στο 20. Είτε ήμασταν και την άνοιξη, το πρώτο lockdown. Υπάρχουν, καταλαβαίνω, αρκετοί υποψήφοι οδηγοί οι οποίοι περιμένουν να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους και να πάρουν το δίπλωμά τους. Ναι, ισχύει, γιατί ξαφνικά ήταν κάτι απότομο. Ανακοινώθηκε μια μέρα την επόμενη, είχαν σταματήσει τα πάντα, όλοι ήταν σε αναμονή, ακυρώθηκαν εξετάσεις είτε θεωρητικές είτε πρακτικές, ταυτόχρονα παγορεύτηκαν και τα μαθήματα, οπότε έχει παγώσει όλη αυτή η διαδικασία και φυσικά υπάρχουν σε αναμονή αρκετοί υποψήφοι. Κάποιος ο οποίος ξεκίνησε ήδη τα μαθήματα και αναγκάστηκε να τα διακόψει, θα τα ξανακάνει από την αρχή με το που θα ανοίξει η σχολή ή θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε? Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Φυσικά όμως θα πρέπει να επαναλάβει κάποια μαθηματάκια για να μπορέσει να έρθει στο σημείο που ήταν πριν σταματήσει τις εξετάσεις και να συνεχίσει να κάνει και τα υπόλοιπα μαθήματά του. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκδοση των διπλωμάτων, δεν έχει σταματήσει αλλά καθυστερεί. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δίνουν καθημερινά περίπου 10 επιτροπές εξετάσεις και στη Δυτική Θεσσαλονίκη περίπου 20 επιτροπές, άρα ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Μετά το πρώτο lockdown υπήρξαν καθυστερήσεις για τις εξετάσεις, αλλά κύλησε καλά. Τώρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, μας είπε ο κύριος Κωνσταντινάκης. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν έχει σταματήσει η διαδικασία ό,τι αφορά το δημόσιο. Απλά η έλλειψη των υπαλλήλων, γιατί δουλεύουν με μειωμένο προσωπικό, έχει πάει τα πάντα πίσω. Άρα αν τυχόν χρειαζόταν περίπου ένα μήνα για να βγει το καινούριο δίπλωμα, φέρνω σαν παράδειγμα, τώρα χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Πλήθος υποψηφίων, είτε σε αυτοκίνητο είτε σε δίκυκλο, είναι σε αναμονή αυτή τη στιγμή για να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τα μαθήματα? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω το στατιστικό που μου ζητάτε. Mm-hmm. Όμως αν υπολογίσουμε ότι περίπου την ημέρα δίνουν 10 επιτροπές εξετάσεις ανατολικά και περίπου 20 δυτικά για εξετάσεις, για να πάρουν δίπλωμα, άρα μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όταν έγινε το πρώτο lockdown και άνοιξαν οι σχολές, κάπου εκεί το καλοκαίρι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 ναι. Υπήρχαν πολλοί υποψήφοι οι οποίοι περίμεναν για να δώσουν εξετάσεις. Πήγε γρήγορα, ήταν κάτι το οποίο καθυστέρησε λόγω του όγκου των υποψηφίων? Ναι, υπήρχε καθυστέρηση γιατί λόγω των μέτρων δεν μπορούσαμε να εξεταστούν ο ίδιος αριθμός υποψηφίων. Υπάρχει μειωμένη δυνατότητα των υποψηφίων να εξεταστούν. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των υποψηφίων των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως προχώρησε αρκετά, μπορώ να πω. Δεν δημιούργησε δηλαδή από την προηγούμενη φορά ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο το διάστημα που έχουμε σταματήσει και σε συνδυασμό με αυτούς που ίσως περίμενα θα δημιουργήσει πρόβλημα με την επανεκκίνηση. Κύριε Κωνσταντινάκη, ελπίζουμε να γίνει σύντομα. Ζητάμε να γίνει επανεκκίνηση και να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα οικονομικά προβλήματα, μας είπε ο κύριος Κωνσταντινάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών του Νομού Θεσσαλονίκης, Λευκός Πύργος. Τέλη κυκλοφορίας, κταίο, ενίκεια κτλ. Αυτό που ζητάμε είναι να κάνουμε την επανεκκίνηση, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τις εξετάσεις, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και φυσικά
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολές οδηγών. Να μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε επιχείρησεις που τρέχουν όλα τα έξοδα κανονικά, που έχουμε υπαλλήλους. Τα έξοδα, τα λειτουργικά δεν είναι απλά μόνο το γραφείο, εννοώ το ρεύμα και το τηλέφωνο. Έχουμε και τα οχήματά μας, τα τέλη κυκλοφορίας, τα σέρβις, τα χτέο. Είναι μεγάλα, πολλά μεγάλα τα έξοδα που έχει μια σχολή οδηγών. Για φανταστείτε τα μεγάλα διαστήματα χωρίς εξετάσεις δημιουργούν ένα μεγάλο βάρος, οικονομικό βάρος σχολής. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με μέτρα ασφαλείας, είπε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη η Κικίτα Μουρίδου, εκπαιδεύτρια οδηγών. Τα ταξί πλέον λειτουργούν 3 άτομα. Με τα ανάλογα μέτρα προστασίας θα μπορούσαμε κι εμείς. Δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν γίνεται στα θεωρητικά μαθήματα η τηλεκπαίδευση. Οι υποψήφοι οδηγοί αδειμονούν. Κάποιοι έφτασαν στην πηγή και μπήκαν στον πάγο. Άλλοι εξαρτώνται από το δίπλωμα γιατί το χρειάζονται στη δουλειά τους. Θεωρώ ότι παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε με τον κορονοϊό που μας βασανίζει, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με μέτρα ασφαλείας και να μην είμαστε σε πλήρες πάγωμα τη δραστηριοτήτων μας. Τα ταξί, ας πούμε, φιλοξενούν πλέον 3 άτομα και εναλλάσσονται εκεί πολλοί πελάτες. Εμάς είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των υποψηφίων που έρχονται σε επαφή μαζί μας την ημέρα. Με τις μάσκες, με τα αντισηπτικά μας θα μπορούσαμε να λειτουργούμε κανονικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μας έχουν εξαιρέσει. Και με τηλεεκπαίδευση θα μπορούσε αυτό που αναφέρεται να λειτουργήσουν τα θεωρητικά ή έστω με 1-2 άτομα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή 1-1, κάπως λίγο να μπορούν να προχωράνε κάποια παιδιά που πιέζονται και πρέπει να αποκτήσουν την άδεια οδήγησης. Τι σας λένε οι υποψήφοι οδηγοί, αυτοί που έχουν απευθυνθεί σε εσάς? Οι υποψήφοι οδηγοί αδειμονούν. Είναι κάποιοι που είχαν φτάσει στην πηγή, ήταν έτοιμοι να δώσουν εξετάσεις και έχουν μπει στον πάγο και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό για μια επανεκκίνηση σίγουρα θα τους επιφέρει κάποιες ώρες επιπλέον να θυμηθούν τα παλιά. Είναι παιδιά που εξαρτάται η δουλειά τους από αυτό, να μπορέσουν κάπου να βρουν κάτι να απασχοληθούν. Ναι. Τα τηλέφωνα δεν σταματά να χτυπάνε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Δεν προβλέπεται τίποτα για το δικό μας κλάδο. Μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά, μας είπε η κυρία Ταμουρίδου. Ένας υποψήφιος και ένας εκπαιδευτής. Πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να μπουν ούτε στην επιστρεπταία και οι υποχρεώσεις μας όλες είναι απαιτητές. Τόσο ασφαλιστικές όσο και οι φορολογικές. Μπορούμε να λειτουργήσουμε, θεωρούμε, κανονικότατα. Να λάβουμε τα μέτρα όλα αυτά που πρέπει για να προφυλαχθούν και οι υποψήφοι και εμείς με τις μάσκες μας. Μα είναι ένας άνθρωπος μέσα στα μάτια. Ένας και εκπαιδευτής. Στην εξέταση, όταν θα φτάσει να δώσει οδήγηση, είναι και στο πίσω κάθισμα το εξεταστής του. Νομίζουμε ότι με καλά αερισμένο το χώρο μας, με μάσκες, με αντισηπτικά, μπορούν να λειτουργήσουν όλα. Τι κόστος έχει αυτό για σας, κυρία Ταμουρίδου? Εμείς δεν εισπράττουμε τίποτα. Μάλιστα, πολλοί συνάδελφοι δεν μπορέσαν να μπουν ούτε στην επιστρεπταία, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που τώρα... Εμείς, δεν ξέρω αν θυμάστε, ασχοληθήκατε με το θέμα μας και στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε περίπου 1 μήνα πραξίας. Οπότε είχαμε ανύπαρκτους τζίρους και τότε, λόγω της μη διενέργειας εξετάσεων και φτάσαν κάποιοι συνάδελφοι να μην μπορούν να δικαιούνται τίποτα. Οι υποχρεώσεις μας όλες είναι απαιτητές, τόσο φορολογικές όσο και ασφαλιστικές και η κατάσταση είναι ζωφερή για όλους μας. Τώρα φαντάσου να θέλεις να βγάλεις δίπλωμα. Γιατί από αυτό εξαρτάται το αν θα βρεις δουλειά ή όχι σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε και λόγω του lockdown και των παρατεταμένων lockdown, να ξέρεις ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις ακόμα και έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι να βγάλεις το δίπλωμα οδήγησης. Για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, Θεοδώρα Καρακιουλάχ μαζί μου στο στούντιο, η οποία επικοινώνησε με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, να δούμε τι μας απάντησαν από μεριάς του Υπουργείου. Θεοδώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 50.000 αιτήσεις υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και δικύκλων. Οι εξετάσεις για λεωφορεία και φορτηγά, δηλαδή για τα επαγγελματικά διπλώματα, διεξάγονται κανονικά. Από το Υπουργείο έγινε πρόταση σταδιακής άρσης της απαγόρευσης με πρώτο βήμα τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών δικύκλων που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις θεωρητικές εξετάσεις.
Μόλις μειωθεί ο όγκος των εξεταζομένων με αυτό το πρώτο βήμα, τότε σταδιακά προτείνει το Υπουργείο να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και για τα ΙΟΤΑΧΗ. Το αίτημα τώρα για τα δίκυκλα, έτσι όπως έκανε πρόταση το Υπουργείο Μεταφορών, δεν έχει γίνει ακόμα δεκτό από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Άρα, μέχρι στιγμής, παραμένει μετέωρο το ενδεχόμενο για άνοιγμα των εξετάσεων, αλλά ακόμα και των μαθημάτων στις σχολές εκπαίδευσης οδηγών. Είτε θεωρητική, είτε πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, δεν μπορεί να έχουμε επανεκκίνηση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η όποια πρόταση ήταν σε πρώτη φάση να ανοίξει το σύστημα μόνο για τους υποψηφίους για τα δίκυκλα, που έχουν ολοκληρώσει όμως την θεωρητική εκπαίδευση, και αμέσως μετά, ξεφορτώνοντας ουσιαστικά λίγο το σύστημα, να δοθεί το πράσινο φως και για τους υπολείπους για τα ΙΟΤΑΧΗ. Ακριβώς. Δεν έγινε όμως δεκτή η πρόταση από τους λοιμοξιολόγους της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας. Εν κατακλείδη και είμαστε στο μηδέν. Στο μηδέν, και από ό,τι φαίνεται εκεί θα μείνουμε. Θεόδωρα Καρακιουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σωστά εδώ μου επισημαίνει ο Σοφοκλής ότι δεν είναι μόνο οι υποψήφοι. Σκεφτείτε ότι οι σχολές οδηγών αναλαμβάνουν υποθέσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης, μεταβιβάσεις οχημάτων και άλλα πολλά. Και ευθύς αμέσως ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες είναι στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900, στη διάθεσή σας. Μαργαρίτα μου λέει, καλησπέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι η στίχη του τραγουδιού «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Ευχή να μπορέσουμε να πάρουμε όλη τη ζωή μας πίσω. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Έχετε δίπλωμα το οποίο έχει λήξει και δεν μπορείτε να το ανανεώσετε. Ναι. Ναι, από τον Αύγουστο. Και είπαν ότι πήρανε παράταση, πέρασε το 7 μήνο. Και δεν μπορούμε πουθενά να πάμε να καταθέσουμε για να βγάλουμε και άδεια. Ναι, αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι κυκλοφορείτε με λιγμένο ουσιαστικά δίπλωμα οδήγησης, έτσι. Βέβαια, έχω και μας είπανε ότι μπορείτε να οδηγείτε, αλλά εγώ φοβάμαι, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχετε κάποιο χαρτί που να βεβαιώνει την... Μου έδωσαν από την αστυνομία την Ξάνθη που ήρθα, ναι, ότι είναι ενήμερη η τροχέα και τα λοιπά, ότι για ένα 7 μήνο έχουν ανασταλεί οι καταθέσεις διπλωμάτων. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Μιλήσατε καθόλου, έστω και τηλεφωνικά, με κάποια σχολή οδηγών? Μα είναι κλειστές όλες. Είναι κλειστά τα καταστήματα. Κλειστές είναι, αλλά παρόλα αυτά απαντάνε στα τηλέφωνα. Εγώ εδώ δίπλα που είμαι στην Τούμπα, στην Άνω Τούμπα, που έχω 3 σχολές, είναι ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Ναι. Μάλιστα. Περισσότερο για να δω αν σας είπανε πόσο θα περιμένετε μετά για την ανανέωση, όταν με το καλό ανοίξουν οι σχολές. Γιατί είναι και αυτό το ζήτημα. Άντε, βέβαια, ανοίξουν οι σχολές, έχει μαζευτεί τόσο όγκος δουλειάς που δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα... Εγώ στην Ξάνθη που πήγα, και πήγα και στο Συγκοινωνιών, όλοι οι υπάλληλοι ήταν μέσα και δουλεύανε. Δηλαδή, γιατί δεν παίρνουν οι σχολές δεν παίρνουν τα χαρτιά που καταθέτει ο κόσμος, τις άδειες δηλαδή. Μα δεν φταίνε οι σχολές. Όχι, λέω, δεν αφήνουν να πάρουν οι άνθρωποι, ναι. Γιατί δεν τα παίρνει ούτε το Συγκοινωνιών, ας πούμε. Και να τα πάρει να τα μαζέψει στο γραφείο του. Ναι. Ούτε μας δίνουν κανένα. Εγώ στο Υπουργείο που πήγα εκεί πέρα Συγκοινωνιών, μου είπανε ότι, λέω, δώστε μου ένα χαρτί ότι με καλύπτεται, ότι μπορώ να οδηγώ και τα λοιπά και χωρίς, και μου λέει, δεν χρειάζεται κυρία μου, λέει, δώσαμε την παράταση, είναι ενήμεροι πάντες. Ναι. Πέρασε όμως το 7 μήνο από τον Αύγουστο. Μάλιστα. Κατάλαβα, σας ευχαριστώ πολύ. Τι κάνουμε, αυτή την ερώτηση ήθελα να κάνετε στις σχολές, αν... Μα δεν μπορούν να σας πούν τίποτα οι σχολές. Περιμένουν την απόφαση από το Υπουργείο Μεταφορών για το πότε θα ανοίξουν, για να ξεκινήσει η διαδικασία για όλα αυτά τα οποία ρωτάτε. Μάλιστα. Αν δεν ανοίξουν οι σχολές, δεν μπορεί να σας απαντήσει κανένας τίποτα. Μάλιστα. Και οδηγούμε χωρίς διπλώματα, έτσι, αυθαίρετα. Μπράβο μας. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν κυκλοφορείτε χωρίς δίπλωμα, χωρίς ανανεωμένο δίπλωμα κυκλοφορείτε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Την ανανέωση του διπλώματος μπορεί να την κάνει και ο ίδιος ο οδηγός. Να πάει στη Διεύθυνση Κοινωνιών, να δώσει όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα παράβολα, τις φωτογραφίες του, ναι, και να γίνει δουλειά. Η σχολή οδηγών εξυπηρετεί, γιατί παροχή υπηρεσιών κάνει και εμείς ίδιοι μπορούμε να πάμε. Στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών όμως, ναι, γίνεται δουλειά ή δεν γίνεται?
Τι εννοείται, όποτε δεν ήθελα εγώ να πάω στη σχολή για να ανανεώσω μόνος μου το δίπλωμα, για να μην πληρώσω και τώρα, τώρα εννοώ εν μέσω πανδημίας, τηλεεργασίας. Δηλαδή είναι κλειστά για το κοινό. Δεν ξέρω. Πες το, θα έστω και με ραντεβού δεν μπορούμε να πάμε να ανανεώσουμε το δίπλωμά μας. Θα μας πούν οι φίλοι ακροατές. Θα μας ναι, πούν για τη διεύθυνση, ναι, αλλά μπορούμε μόνοι μας. Δεν είμαστε αποκλειστικά έρμεο των σχολών οδηγών. Προφανώς δεν είμαστε, αλλά τώρα λόγω της πανδημίας πολλές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν ή εξυπηρετούν πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα περιμένουμε. Πάντως θα πάρουμε ένα δικαιολογητικό χαρτί ότι ανανέωσαμε το δίπλωμά μας και μπορούμε να κυκλοφορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Αν κάποιος φίλος ακροατής έχει μπει στη διαδικασία να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Κοινωνιών, να επικοινωνήσει λίγο μαζί μας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Με πρόλαβε ο προηγούμενος ακροατής. Ακριβώς αυτό θα έλεγα κι εγώ. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει στη Διεύθυνση Κοινωνιών κατά τόπους και να υποβάλει μόνος του τα δικαιολογητικά. Ναι, έχετε πάει δεν τώρα έχω, όχι, εν δεν μέσω έχω, πανδημίας δεν έχω, όμως. Ακούω. Όχι, δεν έχω πάει, αλλά από τη στιγμή που λειτουργούν οι υπηρεσίες ή έστω να πάρει μια βεβαίωση από εκεί. Δεν ξέρω, ας πάει να δοκιμάσει από εκεί η κυρία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε στο στούντιο τώρα ο Λευτέρης ο Μαρόγλου να μου πει, το έχω εγώ. Το έχω. Γεια σου Λευτέρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει λήξει το δίπλωμά μου από το Δεκέμβρη του 20. Τώρα, ναι. Ναι, ναι. Οδηγώ με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου που λέει το ότι όσα διπλώματα έχουν λήξει ισχύουν μέχρι και στην αρχή λέγανε 31 Ιανουαρίου, ναι. Τώρα λένε 31 Μαρτίου. Δίνουν λέει. Παράταση, ναι. Δηλαδή αν σε σταματήσει η τροχέα και έχει λήξει το διπλωμά σου, ισχύει το δίπλωμα μέχρι την όποια παράταση δίνει το Υπουργείο κάθε μήνα. Λευτέρη, ξέρεις αν το Υπουργείο, η Διεύθυνση Κοινωνιών εδώ εξυπηρετεί, παιδιά, να καταθέσεις χαρτιά ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία όταν και εφόσον ανοίξει η διαδικασία λόγω του COVID και του lockdown? Θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο για να κλείσεις ραντεβού, λες και είναι εγκόμενα. Δεν είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, το δημόσιο για τον κόσμο, για προσέλευση κόσμου δεν δουλεύει. Ναι. Μόνο από το τηλέφωνο και μέσω μηνυμάτων. Δεν δουλεύει. Πρέπει δηλαδή να είναι... Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι σαν να τη θες πολύ και αυτή να μην σε θέλει. Άρα κυκλοφορείς με λιγμένο δίπλωμα. Φυσικά. Μάλιστα. Μηγιά μας. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Να είστε καλά. Ο Αντώνης μου λέει ότι και στα ΚΕΠ γίνεται ανανέωση άδειας οδήγησης και σου δίνουν χαρτί από το ΚΕΠ. Παρακαλώ, στα οχτάρια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι επαγγελματίας οδηγός, έχω καταθέσει το δίπλωμά μου γιατί έπρεπε να το κάνω αναθεώρηση. Έληξε. Το οποίο το έκανα μέσω σχολής οδηγών. Αυτό είναι κάθε 5 χρόνια. Λοιπόν, μου δώσανε ένα χαρτί από τη σχολή οδηγών ότι το δίπλωμά μου κατατέθηκε στο Υπουργείο για αναθεώρηση για να το πάρω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Με αυτό το χαρτί λέω ισχύει η τροχέα. Ναι, μου λέει ισχύει κανονικά. Μετά από 6 εβδομάδες με σταματάει η τροχέα, δείχνω το χαρτί, μου δίνει μία κλίση 2.000 για μένα, 2 για το αφεντικό μου που εργάζομαι χωρίς δίπλωμα και μου λέει το δικαιολογητικό, θα μου σφέρει το δίπλωμα και τότε θα λήξει, λέει, αυτή η υπόθεση. Όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι μέσω lockdown ή είναι παλιά υπόθεση? Μέσω lockdown τώρα. Και πού βρήκατε σχολεία οδηγών ανοιχτή, αφού είναι κλειστές οι σχολές οδηγών? Είχα καταθέσει εγώ το δίπλωμα, δεν έβγαινε. Τα διπλώματα τα επαγγελματικά καθυστεράνε, δεν βγαίνουν τόσο γρήγορα. Αχα. Οι αναθεωρήσεις. Μάλιστα. Και κυκλοφορούσα με το χαρτί που ακούω που λένε να πάμε να πάρουμε ένα χαρτί. Το χαρτί αυτό δεν μετράει για την τροχιά. Η τροχιά σε γράφει την κλίση. Και όταν λέει θα φέρεις το δίπλωμα, θα πας να το δείξεις και θα ληχτεί η υπόθεση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, στο 900. Δεν με ακούτε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Επειδή έχω σχολείο οδηγών, ο νόμος που έχει βγει, οι 7 μήνες που είπαν πριν οι κύριοι και οι κυρίες, είναι απόφαση του κράτους. Δεν είναι κάποιο χάρτη της πλάκας. Για την παράταση λέτε. Για την παράταση. Είναι αυτό, 7 μήνες. Αυτό το χαρτί το παίρνουμε από πού? Από οπουδήποτε. Μπέτσε στο ΦΕΚ της κυβερνήσης και το βγάλετε. Ωραία. Υπάρχει στο ΦΕΚ μέσα. Τέλεια. Ναι. Και το οποίο οι 7 μήνες πήραν και άλλους 3. Δηλαδή τα διπλώματα που λήξαν από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 31 Ιανουαρίου
παίρνουν όλοι τρεις μήνες παράταση. Όχι χαρτί της πλάκας, είναι η απόφαση του κράτους αυτό το πράγμα. Άρα το δέχεται η τροχέα, δεν τίθεται θέμα. Εννοείται. Να μην το δεχτεί η τροχέα. Εννοείται, γιατί είναι υπουργική απόφαση, δεν είναι ένα χαρτί που δίνει οποιοδήποτε. Αυτό ισχύει με τα διπλώματα. Και η υπηρεσία δέχεται κόσμο μόνο με ραντεβού, όπως είπε πριν ο κύριος. Ναι. Τώρα, αν θα πάρετε και τους πιάσετε στο τηλέφωνο, αυτή είναι άλλη περίπτωση που ο κύριος δεν δουλεύει δημόσιο. Πιάνουμε γραμμή, αυτό θα έλεγα εγώ. Πιάνουμε γραμμή για να καταφέρουμε ραντεβού. Ναι. Δηλαδή αυτή η Δυτική Θεσσαλονίκη, από τους 10 υπαλλήλους, 20 πόσο έχει, δουλεύει κάθε μέρα 4-5 είναι μέσα. Οι υπόλοιποι λείπουν. Το μικρό σας το όνομα? Θοδωρής. Θοδωρή, πότε ελπίζεις, πότε φαντάζεσαι ότι θα ανοίξει σχολείο οδηγών? Δεν ξέρω, εμείς υπολογίζαμε για τη Δευτέρα που μας έρχεται να ανοίξουμε επιτέλους. Αλλά δεν το βλέπω να ανοίγουμε, γιατί άκουσα κάτι εχθές ότι πάλι είπαν ότι εμείς δεν ανοίγουμε. Ναι. Και μιλάμε να ανοίξουμε για τη διεκπαιρέωση, όχι για τις εξετάσεις. Πόσο κόσμο έχετε, κύριε Θοδωρή, στην αναμονή? 300 άτομα, όλα συνολικά. Και οδήγηση και θεωρία. Είναι διαχειρίσιμη πλέον η κατάσταση? Κοιτάξτε, εμείς τα τελευταία 3 χρόνια το ίδιο πρόβλημα έχουμε συνέχεια. Είχαμε 10 μήνες απεργία. Άλλους 2 μήνες είχαμε τον κορονοϊό, άλλους 3 τώρα και εκπλήρως. Συνέχεια κάνουμε μπαλώματα, δεν κάνουμε τίποτα, αλλά είναι εσείς μαζί μας. Ναι. Αντέχετε? Πόσο να αντέξετε? Γιατί τα έξοδα τρέχουν, όπως μας έλεγαν και άλλοι συνάδελφοί σας, είναι τα αυτοκίνητα. Τρέχουν πάρα πολύ, κάθε μήνα τρέχουν τα έξοδα. Εκταίω. Είμαστε νοικογενειάρχες, νοικοκύριδες, ξαφνικά αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Ναι. Μάλιστα. Τα τέλη όλα πληρώνονται. Το ότι μου πήγε 2 μήνες τα τέλη κυκλοφορίας πίσω δεν μου λέει κάτι εμένα. Ναι, γιατί έχετε και τις ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικά. Εγώ που έχω και μεγάλα οχήματα, πληρώνω σήμερα 2.000 το χρόνο μόνο ασφάλειες και τέλη. Και από τα 2 χρόνια τα τελευταία σας λέω, ενώ δεν δούλεψα. Και δεν δούλεψα και δεν είχα δουλειά, γιατί με ανάγκασε το κράτος να μην δουλέψω. Είτε με την απεργία που κάνω, είτε με το κορονοϊό. Δεν με είπε να πάρει κάτι πίσω. Ναι. Και τώρα μας είπαν ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να δίνουμε λεωφορεία εξετάσεις. Εντάξει, δηλαδή τώρα είναι κοροϊδία. Μάλιστα. Κύριε Θοδωρή, σας ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαμηλώστε λίγο το δέκτη σας. Ναι, βεβαίως. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος από τη Σχολή Οδηγών. Όλα ισχύουν, και μια συμπλήρωση και μια διόρθωση σε αυτό που ανέφερε ο επαγγελματίας οδηγός, ότι το χαρτί που σε δίνει η Σχολή Οδηγών για την ανανέωση του διπλώματος δεν ίσχυε ποτέ. Γιατί επάνω το χαρτί, αυτό συνέβη πριν το lockdown, έτσι. Ναι. Το χαρτί που σε δίνει η Σχολή Οδηγών, το επίσημο, το οποίο έχει και το βουλοκαίρι επάνω από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, το γράφει επάνω με έντονα γράμματα, δηλαδή σε συγκριτικά, ας πούμε, με το υπόλοιπο κατεβατό που σε λέει όλα τα στοιχεία και τα σχετικά, ότι επέχει του διπλώματος οδήγησης. Άρα καλώς έκαναν και τον έγραψαν. Ναι, εδώ μιλάμε τώρα... Αλλά τώρα στην περίπτωση αυτή του lockdown, όπως και εγώ το ανανέωσα το δίπλωμά μου, το χαρτί που είχα στα χέρια μου ήταν σε ισχύ. Δηλαδή είχα τη βεβαίωση από το Υπουργείο, όπως το είπε και από τη Σχολή Οδηγών, ναι, είναι σε ισχύ. Τώρα κάτι άλλο συνέβησε και έφαγε τα 2.000 αυτός και τα 2.000 τα. Ναι, γιατί υπάρχει απόφαση υπουργική, υπάρχει ΦΕΕ. Όπως είναι, ναι. Και άμα σε σταματήσουν μεικτό κλιμάκιο και σε ελέγξει για το κτέο, βρει ότι δεν έχει περάσει κταίο, έτσι, παρόλο που ανοίξανε τα κταίο με 100 ραντεβού, αλλά για ένα διάστημα τα οποία τα κταίο ήταν κλειστά την προηγούμενη χρονιά, να το πούμε έτσι, υπήρχε η παράταση αν έχουν λήξει τα αυτοκίνητα, υπάρχει η παράταση η επίσημη από το Υπουργείο, όπως και το πλεονασματικό ωράριο στο θέμα οδήγησης. Υπήρχε η ανοχή από το Υπουργείο, η επέκταση των ωρών οδήγησης στον εκάστοτε οδηγό. Από τις 4.30, από το 9 ώρες μπορούσε να επεκταθεί στις 10 ώρες. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά τώρα και τον βεβαιώθηκαν 4.000 στον εν λόγω συνάδελφο, ναι. Έτσι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κύριε Σόδωρος, μας τα είπα όλα αναλυτικά. Βέβαια, απορίες οποιουσδήποτε σχόλες οδηγός υπάρχουν. Εμένα η μόνη απορία που με έκανε όταν άκουσα την κυρία και τον άλλο τον κύριο που λέει ότι τους έλειξε και οδηγάνε γιοταχή, επειδή έχει επαγγελματικό και λύγει το επαγγελματικό, είναι άλλη κατηγορία. Το γιοταχή λύγει όταν πιάσεις μια αλφα ηλικία και δίνεις μετά στα 60, πόσο δεν θυμάμαι ακριβώς που γράφει η οδήγηση. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Μετά. Άρα το γιοταχή δεν το οδηγάς παράνομα.
το οδηγάς χωρίς να έχεις ανανεωμένο το επαγγελματικό, το οποίο αν ερωτήσεις σε σχολείο οδηγών υπάρχει πια η άρση. Δηλαδή, επειδή πολλές φορές για τα μόρια τα βγάζανε για δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Κτλ. Και ο άνθρωπος μπορεί να είναι γραφιάς, οτιδήποτε σε οποιαδήποτε θέση. Δεν χρειάζεται πια να το έχεις ανανεωμένο. Το αφήνεις λίγη, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Χρησιμοποιείς το και ταχύ σου κανονικά. Και αν έξω από εδώ κάποια στιγμή το χρειάζεις, το κάνεις ανανέωση. Δεν μπορώ να πιάσω λίγο τη λογική ώρες-ώρες μερικών που λένε ότι έλεξε το δίπλωμά μου. Το δίπλωμα του θα συλλήγει όταν πια στην ηλικία σου. Άσχετα με το επαγγελματικό. Άλλη κατηγορία είναι. Ναι. Ας ανοίξουν λίγο να διαβάσουν τι ακριβώς κρατάνε στα χέρια τους. Και όχι απλά πάμε σε μια σχολή οδηγών, κάτω μου ανανέωση, να μάθουν τι ακριβώς κρατάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως έναν φίλο ακροατή, ο οποίος προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ πήρα την περασμένη εβδομάδα τηλέφωνο. Πού, στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών? Ναι, εδώ ανατολικά. Ναι. Λοιπόν, το δίπλωμά μου έλξε τον Μάιο. Είχαμε 7 μήνες παράταση μέχρι τέλους του χρόνου. Δίνουνε τώρα άλλες 3 μήνες μέχρι τέλος Μαρτίου και παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο υπάλληλος, συγκεκριμένο προϊστάμενος, μου λέει ότι όταν πλησιάζει η λήξη του διπλώματος αυτή που δώσανε προφορικά γύρω στις 20 με 25 Μαρτίου, Μαρτίου, να έρθετε από εδώ να καταθέσετε το δίπλωμά σας και να σας δώσουμε ένα χαρτί μέχρι έως ότου βγει το καινούριο δίπλωμα. Σας είπανε πόσο θα χρειαστεί μετά για το καινούριο δίπλωμα? Δεν ξέρουν. Ούτε οι ίδιοι. Δεν ξέρουνε. Πιάσατε απλώς εύκολα γραμμή? Έπιασα κατευθείαν. Μπράβο. Έχω ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω τώρα, μου το έχει δώσει νομίζω η σχολή οδηγών, εδώ από τη Χαριλάου. Μάλιστα. Λοιπόν, και κατευθείαν έπιασα, ας πούμε, και ήταν και ο προϊστάμενος. Μου λέει, παρακαλώ, προϊστάμενος. Το μικρό σας το όνομα? Στράτος. Κύριε Στράτο, πόσο χρόνο ήσταν, επιτρέπετε? 70. Έχει λήξει λοιπόν το δίπλωμα οδήγησης. Τώρα εσείς ξαναδίνετε εξετάσεις? Όχι. Απλά ανανεώνετε. Μετά το 80, ναι, απλώς ανανεώνετε. Περνάς γιατρούς. Α, μόνο περνάμε γιατρούς. Ναι, περνάμε γιατρούς και ανανεώνετε το δίπλωμα. Και τα παράβολα, ας πούμε. Και μετά τα 80 ξαναδίνεις εξετάσεις? Ναι, μετά τα 80 δίνεις κάθε χρόνο. Τώρα μέχρι τα 80 είναι κάθε 3 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Γιατί ήμουν και εγώ επαγγελματίας οδηγός, ας πούμε. Μάλιστα. Κύριε Στράτο, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, Κλαούντια. Χαίρετε. Έχουμε ξαναμιλήσει, ο Δημήτρης σήμερα να ξέρεις. Ναι, Δημήτρη. Παίρνω σχεδόν καθημερινά, αλλά έχεις ανεβάσει σοβαρά θέματα, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Εγώ πάνω που αναφέρθηκε εκτός τα διπλώματα, ένα αυτό εντάξει, γιατί και εγώ ήθελα να βγάλω επαγγελματικό και δεν γίνεται, δεν είναι σχολές οδηγών κλειστά. Εγώ προσωπικά είχα πάει σε σχολή οδηγών και με είπε φιλαράκι, και λέει μην το διακρίνεις τώρα, γιατί θα βγάλεις μετά από ένα χρόνο. Για επαγγελματικό μιλάμε, τρίτης κατηγορίας όπως ξέρει. Εγώ έχω ερασιτεχνικό και θέλω να βγάλω επαγγελματικό, αλλά εφόσον είναι κλειστά, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι παίρνουν προτεραιότητα άλλοι και μετά πας πιο μπροστά, πιο μετά βασικά, καταλαβαίνεις πώς γίνονται. Αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω κάτι που είπε ο προηγούμενος κύριος αυτό με τα τέλη κυκλοφορίας. Ναι, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι. Στα τέλη κυκλοφορίας τώρα, κατά τη γνώμη σου, δηλαδή τώρα όταν δεν κινούμε τα μάξια, όταν είμαστε σε αναστολή, να μην κινάω εγώ τα μάξια μας, ας πούμε, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Να μην το κινάω Νοέμβριο, Δεκέμβριο και τώρα Ιανουάριο που είναι σε αναστολή. Και μου δίνει τα τέλη κυκλοφορίας, δεν τα πληρώσω Ιανουάριο, μου τα δίνει τέλη Φεβρουαρίου, ενώ είναι τα ίδια. Ας πούμε, εγώ πληρώνω 240 για 1400 κυβικά ακριβώς, είναι 240. Δεν ξέρω αν είναι 1400-1600 το ίδιο, αλλά δίνω 240. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μείωση, κάτι? Ναι, υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, υπάρχει καμία διαφορά, υπάρχει καμία διευκόλυνση? Δεν τα δίνω Δεκέμβριο, τα δίνω το Φεβρουάριο. Ποια είναι η διαφορά, που το Δεκέμβριο θα ήταν και πιο εύκολα γιατί υπάρχει ένα δώρο Χριστουγέννων να τα δώσω. Ναι. Αλλά μου τα πάει Φεβρουάριο. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή που θα τα δώσω Φεβρουάριο? Πάλι 240 θα δώσω, πάλι το ίδιο πράγμα θα γίνει. Δεν δηλαδή υπάρχει άλλη πρόβλεψη. Ναι, αυτό λέω, δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη. Αλλά κατά τη γνώμη σου, το βρίσκεις δίκιο, υπάρχει κάποια διευκόλυνση, ας πούμε για σένα. Αυτά που είναι να δώσεις θα τα δώσεις πάλι. Απλά τα δώσεις 2 μήνες μετά. Ποια είναι η διαφορά, δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή διευκόλυνση. Άρα κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Παίρνουν μέτρα για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Αυτό ήθελα να πω. Τι να πω, εντάξει, αυτό, εντάξει, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Η οικική τώρα, συνομιλήσαμε μαζί της νωρίτερα, η Κική Ταμουρίδου, εκπαιδεύτρια οδηγών, μου διευκρινίζει εδώ ότι κανένας πλέον, ακόμα και αν είναι υπερήλικας, δεν επαναεξετάζεται πλέον, περνάει μόνο από ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα. Κική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Σπύρος ονομάζομαι. Δύο θεματάκια όσον αφορά με τον κύριο που το επιβλήθηκαν 2002. Σίγουρα το δίπλωμά του ήταν λιγμένο. Και όταν καταθέτεις αναθεώρηση διπλώματος και είναι λιγμένος, το παρακρατεί η υπηρεσία. Δεν είχε αποδεικτικό στοιχείο στα χέρια του ότι έχει δίπλωμα ο κύριος. Όταν όμως δεν είναι λιγμένο και το καταθέτεις έγκαιρα, κρατάς το δίπλωμά σου που έχει την ημερομηνία λήξης, όποια και αν είναι αυτή, και όταν παραλαμβάνεις το καινούριο, καταθέτεις παλιό. Γι' αυτό τον επιβλήθηκαν 2.000 πρόστιμο. Ήταν λιγμένο. Και όταν είναι λιγμένο το δίπλωμα, δεν έχεις δικαίωμα να οδηγήσεις. Τώρα βέβαια, δόθηκε επισήμως από το κράτος παράταση και αυτή η παράταση δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλο, σε όλη την Ευρώπη. Και έχει και μια λογική, έτσι, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το ανανεώσεις. Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.